Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους της αθλητικής ανασκόπησης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε ένα από τα πιο γνώριμα ποδοσφαιρικά πρόσωπα στη χώρα μας, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, τον Γιώργο Δεντοξινίδη. Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Παντελίδης, όπου εδώ ο σύλλογος του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου του Δήμου Εορδέας έχει ένα γεύμα για τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που αγωνίστηκαν σήμερα στο Δάκτυλο Λεμαϊδά, στον Ήλιο Στεφανίδη. Και έχω τη χαρά και την τιμή σήμερα, όπως σας είπα, να έχω στην παρέα μου τον Γιώργο Δεντοξινίδη. Γιώργο, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδεχτή την πρόσκληση να μιλήσει στο κανάλι μας. Λίγα λόγια για την σημερινή πρωτοβουλία των ανθρώπων του Ειδικού Σχολείου και γενικότερα για τις δράσεις των παλεμάχων του ΠΑΟΚ. Να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκλησή σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά να βρίσκομαι εδώ να μιλήσω. Ευχαριστώ τον Βετεράνο του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν Σύλλογος Βετεράνων βρισκόμαστε όταν μας ζητηθεί και πάντα για κάποιον σκοπό ιερό, όπως είναι ο σημερινός. Ήρθαμε εδώ στην Πολεμαϊδα να παραδοθούμε σαν οικογένεια του ΠΑΟΚ, σαν Βετεράνοι του ΠΑΟΚ, σαν Σύλλογος. Και να συνεισφέρουμε και εμείς με την παρουσία μας σε αυτό τον ιερό σκοπό που ήταν το παιχνίδι. Φυσικά το παιχνίδι πάντα έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Βρισκόμαστε εδώ για αυτό που θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά, να υλοποιήσουμε κάτι καλύτερο, κάποιες καλύτερες συνθήκες για το σχολείο. Και νομίζω ότι εμείς, αν και η γένεια του ΠΑΟΚ και σαν Βετεράνοι του ΠΑΟΚ, παραβρεθήκαμε σε αυτόν εδώ τον αγώνα και όχι μόνο. Και θα συμβάλλουμε και εμείς όσο μπορούμε στο να υλοποιηθεί αυτό το σχολείο. Οι δράσεις των παλεμάχων του ΠΑΟΚ ξέρουμε ότι και την προηγούμενη χρονιά αλλά και με την έναρξη της νέας σεζόν είναι πολυδιάστατες και όπου υπάρχει κλίση για να βοηθήσετε, για να παρουσιάσετε την ομάδα των παλεμάχων, δεν λέτε ποτέ.